το παιχνίδι στη μακρύ κάπα έχει τελειώσει μεταξύ μακρύ κάπα και Ελίσποντου, με τον Ελίσποντο να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό σε μια δύσκολη έδρα. Και έχω μαζί μας τον προπονητή, τον φιλοξενούμενο του Ελίσποντου, Νίκο Ευσταθίου. Νίκο Ευσταθίου, η ομάδα σου κατάφερε και πήρε ένα σημαντικό διπλό για την υπόθεση παραμονή απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Δύο λόγοι το σημερινό παιχνίδι για τη συνέχεια. Εντάξει, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως είπες και εσύ. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ποιοτική ομάδα, μια καλή ομάδα. Εμείς ήρθαμε εδώ με στόχο να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις που είχαμε και στο παιχνίδι με τον Ταμιναϊκό. Το καταφέραμε, ευτυχήσαμε να πάρουμε το τρίποντο και συνεχίσουμε για τη δύσκολη συνέχεια. Η συνέχεια σε βρει την επόμενη εβδομάδα σε ένα ντέρμπι παραμονής με τον Απόλλων Ερέτρια, στο οποίο αν κερδίσεις κάνεις αποφασιστικό βήμα σωτηρίας. Δύο λόγοι για τη συνέχεια. Θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια για μας είναι κομβικά από εδώ και πέρα. Οπότε δεν θα εστιάσω μόνο στο παιχνίδι με την Ερέτρια. Θα εστιάσω ότι η ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη στα υπόλοιπα παιχνίδια που μένουν για το τέλος του πρωταθλήματος, γιατί έχουμε, νομίζω, αδικήσει λίγο τους εαυτούς μας το τελευταίο διάστημα. Οπότε θα ήταν καλό να, μαζί με τις καλές εμφανίσεις, να παίρνουμε και τα αποτελέσματα. Νίκο Ευσταθίου, είσαι ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας μένα όταν δημιουργήσατε ένα ρόστερ νεανικό και με λιγοστά έμπειρα παιδιά? Είσαι ευχαριστημένος μέχρι τώρα από την πορεία της ομάδας? Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Δεν είμαι ευχαριστημένος από τη βαθμοθυρία που έχουμε. Οπότε θα πρέπει να διορθώσουμε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να έχουμε πει βασικά να ξεχωρίζουμε το αποτέλεσμα από την απόδοση της ομάδας. Αυτή τη στιγμή εδώ που έχουμε φτάσει μας ενδιαφέρουν και τα δύο, και το αποτέλεσμα και η απόδοση της ομάδας. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε και τους βαθμούς στην ομάδα μέσα. Οπότε στο σημερινό παιχνίδι είμαι ευχαριστημένος. Στο παιχνίδι με το Αμυναϊκό ήμουν ευχαριστημένος για την προσπάθεια που κάναν, όχι για τη συγκομιδή των βαθμών που δεν πήραμε τίποτα. Μήπως φτάσεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.